Είπε θα φτιάξουν δρόμο, τον δρόμο πότε θα τον έφτιαχνε, τον Ιούνιο. Δηλαδή θα κλείσουν αυτά τα χωριά, οι επιχειρηματίες θα μαδιώνουν, θα διαλύσουν. Έχοντας πάρει την κατάσταση στα χέρια τους, αποκαθιστώντας μέσα σε μία νύχτα την πρόσβαση στα χωριά τους, οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής του Αλικιανού που κατηγορούνται για τον μπάζωμα του ποταμού Κερίτη και την αυθαίρετη διάνοιξη δρόμου, διεκδικούν το δίκιο τους. Έλεγε ότι το έργο εδώ πέρα, η γέφυρα, ο δρόμος που φτιάξανε οι ανθρώπινες δικές τους πρωτοβουλία είναι ακατάλληλος. Όταν φτιάχνανε τη γέφυρα εδώ πέρα, τη στηρίξουν, πήγαν σε καγωγικά. Πού ήταν να επιβλέπει το έργο, πού ήταν ο κύριος, να επιβλέπει το έργο και τώρα το πήραξε αυτό. Όποιος επικαλείται την νομιμότητα πρέπει να την επικαλείται σε όλα, όχι μόνο όπου τον εξυπηρετεί η νομιμότητα. Η ζωή είναι ένα ρίσκο. Και πολλές φορές αναγκάζει να ρισκάρεις. Όποιος δεν ρισκάρει, μένει στάσιμος. Κάτοικοι του Αλικιανού, του Σκηνέ, του Φουρνέ, του Βατολάκου και άλλων χωριών είδαν την καθημερινότητά τους να ανατρέπεται μετά την κατάρρευση της γέφυρας του Κερίτη. Από τότε που έπεσε η γέφυρα, εγώ δεν ξαναβγήκα από το σπίτι. Δηλαδή να πάρω το αμάξι να κυκλοφορήσω. Μόνο με τον σύζυγό μου. Είναι δηλαδή η κατάστασή μας δραματική. Δηλαδή και παιδιά που έχουμε και κάτι να συμβαίνανε, κάτι να αυτό, δηλαδή θα πεθαίνανε στο δρόμο, να το πω έτσι. Δηλαδή ήταν πολύ δύσκολο για μας. Αυτό δηλαδή που έγινε ήταν σωτήριο τώρα για μας. Κάποιοι άνθρωποι πάνε 4 φορές στα Χανιά γιατί είναι πρωινή απογευματινή στη δουλειά τους. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν μεγάλο πρόβλημα και οικονομικό για τη βενζίνη. Δεν υπάρχει αυτό που είχαμε πάθει. Μία ανακούφιση νιώσαμε αυτές τις μέρες. Και ας ελπίσουμε ότι οι αρμόδιοι, αφού κινδυνεύουμε και λένε, να κάνουν κάτι. Δεν το ξέρανε παλιά ότι η γέφυρα είναι στα κακά της χάλια, γιατί δεν ήρθαν να την αναστηλώσουν. Τώρα το θυμηθήκανε που έπεσε. Είδε πολλά χρόνια που έδειχναν τα θεμέλια. Η διάνοιξη του δρόμου δίπλα από την κατεστραμμένη γέφυρα προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων Απόστολου Βουλγαράκη, που έκανε λόγο για αυθαίρετη και επικίνδυνη ενέργεια. Προσωρινά, μέχρι να μας φτιάξουν μια γέφυρα μπέλεη που λένε ότι θα μας φτιάξουν, θα το μετά εμείς οι ίδιοι το χαλάσουμε πάλι αυτό το πράγμα. Δεν το κάναμε για μόνιμο, κάναμε για να εξυπηρετηθούμε αυτόν τον καιρό μέχρι να γίνει η γέφυρα μπέλεη. Αλλά έχει περάσει ήδη ένας μήνας από τότε που έγινε το κακό εδώ με τη γέφυρά μας και καμία ενέργεια δεν έχει γίνει. Εμείς μεγαλώσαμε με τη γέφυρα, με κάτι άλλα πράγματα εδώ πέρα, την ομορφιά του τόπου. Το εδώ δεν πρέπει να χαλάσει, θα πρέπει να συμμεριστούν την αγωνία μας. Ήταν μια κατάσταση ανάγκης αυτή εδώ. Και δεν υπάρχει και βλέπουμε, δεν υπάρχει καμία ένδειξη για τι θα γίνει στο μέλλον. Δεν μας έχουν πει τίποτα. Οι κάτοικοι του Αλικιανού επιρρύπτουν ευθύνες στην Περιφερειακή Αρχή για τους λόγους που οδήγησαν στην κατάρρευση του μνημείου. Ρίχνανε τα μπετά. Γιατί το κάμανε αυτό? Για να προωθήσουν το κακό και να μας δικάσουνε. Είναι μεγάλο πρόβλημα για την περιοχή. Γιατί είμαστε φτωχοί άνθρωποι, δεν έχουμε τον τουρισμό που πρέπει να έχουμε. Και χάσαμε τα πορτοκάλια, χάσαμε τα πάντα, τους αυγοκάντους. Τώρα τι περιμένουμε? Και σήμερα πάντως ο δρόμος ήταν σε κυκλοφορία, ενώ πινακίδα που τοποθετήθηκε από κατοίκους προειδοποιεί τους οδηγούς ότι διέρχονται με δική τους ευθύνη.